διάγγελμα απευθύνει αυτή την ώρα στο ρωσικό λαό ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ουκρανία και αναμένεται να υπογράψει την ανεξαρτησία των ρωσόφωνων περιοχών του Ντονμπάς, καθώς μάλιστα πριν το διάγγελμα η ρωσική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε. Ο πρόεδρος Πούτιν ενημέρωσε τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς για την πρόθεσή του να υπογράψει το διάταγμα για την αναγνώριση των λαϊκών δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λοχάνσκ. Ο Πούτιν δήλωσε σε σημεία των δηλώσεών του μέχρι στιγμής: «Η κατάσταση των Ντονμπάς γίνεται κρίσιμη. Η Ουκρανία είναι κάτι περισσότερο από γείτονας. Είναι η κοινή μας ιστορία και ο πολιτισμός. Είναι η οικογένειά μας. Η σύγχρονη Ουκρανία δημιουργήθηκε πλήρως από τη Ρωσία. Ο Χρουτσόφ για κάποιο λόγο έδωσε την Κρυμαία στην Ουκρανία. Θέλετε αποκομμουνισμό? Αυτό θα μας βολέψει μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τι σημαίνει πραγματικός αποκομμουνισμός για την Ουκρανία». Οι ριζοσπάστες που κατέλαβαν την εξουσία στην Ουκρανία οργάνωσαν τον τρόμο, μια σειρά από ατιμόρυτες δολοφονίες. Άνθρωποι στην Οδυσσό δολοφονήθηκαν βάναυσα, αλλά οι εγκληματίες δεν τιμωρήθηκαν. Τους γνωρίζουμε με το όνομά τους και θα κάνουμε τα πάντα για να τους τιμωρήσουμε. Στην Ουκρανία, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει επειδή η πρίκα από τη Ρωσική Αυτοκρατορία σπαταλήθηκε. Η Ουκρανία διαθέτει πραγματική πυρηνική τεχνολογία και μέσα χρήσιμα για τον οπλισμό τέτοιων όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι απλά θέμα χρόνου μέχρι να αυξήσουν την εμβέλειά τους. Εάν η Ουκρανία έχει τεχνική υποστήριξη από το εξωτερικό, θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα αλλάξει την ασφάλεια της Ρωσίας και ολόκληρης Ευρώπης. Η ΗΠΑ και το ΝΕΙΤΟ μετέτρεψαν ξεδιάντροπα την Ουκρανία σε πεδίο μάχης. Δυτικά όπλα συσσωρεύονται συνεχώς στην Ουκρανία. Το Κίεβο προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το διάλογο με τη Ρωσία για τις διαπραγματεύσεις με τη Δύση. Από την αρχή άρχισε να χτίζει το κράτος του πάνω σε αντιφάσεις. Η εξουσία των πατριωτών στην Ουκρανία έχασε τον εθνικό της χαρακτήρα, οδηγεί σε έλλειψη κυριαρχίας της χώρας. Η ρωσική γλώσσα αφαιρείται από όλες τις δημόσιες σφαίρες στην Ουκρανία. Θέλουν να οργανώσουν ένα σχέδιο για τον Ντονμπάς και να οργανώσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας. Η Ουκρανία σχεδιάζει να εξαπολύσει πόλεμο κατά των Ρώσων στον Ντονμπάς. Δισεκατομμύρια δολάρια ως βοήθεια εισήλθαν στην Ουκρανία από πολλές ξένες δυνάμεις, ειδικά αυτές του ΝΕΙΤΟ. Εάν η Ουκρανία αποκτήσει σοβαρά σύγχρονα όπλα, αυτό θα προκαλούσε πρόσθετη σημαντική απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Για τις χώρες του ΝΕΙΤΟ, η Ουκρανία είναι ουσιαστικά ένα νέο θέατρο στρατιωτικής δράσης. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΕΙΤΟ θα αποτελούσε άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Όταν συζητήθηκε η επανένωση της Γερμανίας, η Σοβιετική Ένωση δεν είχε καμία πληροφορία ούτε για μια ίντσα επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά. Αυτές ήταν κενές υποσχέσεις όμως. Η Ρωσία εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις της, απομακρύνοντας τα στρατεύματά της και την επιρροή της από τις θέσεις της στον ψυχρό πόλεμο. Οι χώρες του ΝΕΙΤΟ δεν το έχουν κάνει. Η Ρωσία έχει δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλειά της και θα το κάνουμε. Είπε ο πρόεδρος Πούτιν μέχρι στιγμής, θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες μόλις ο πρόεδρος Πούτιν ολοκληρώσει την ομιλία του. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις μέσω του site μας nemeshd.gr.